το 1967. Το θέατρο της Τετάρτης. Θα ακούσετε την κομεντή «Έρωτας διαλογαριασμών τρίτου» του Κλοντ Ροζέ Μαξ. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Μέρι Αρώνη, Ανέτα. Τέλη Ζώτος, Ζιλμπέρ. Πέτρος Φυσούν, Ραϊμόν. Θεόδωρος Συριώτης, Γκαρσόνι. Λίλιαν Μινιάτη, Σούζη. Εκατερίνη Μιλιδάκη, Καμαριέρα. Γιάννης Ευαγγελίδης, Ανδρέας. Η μετάφραση του έργου «Έρωτας διαλογαριασμών τρίτου» είναι της Λούλας Κασιμάτη. Η μουσική επιμέλεια της Αργυρός Μεταξά. Επιμέλεια ήχων Άρτεμις Τροΐζου. Ρυθμιστής ήχου Γρηγόρης Γίγας. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Κώστα Κροντιρά. Ζιλμπέρ, είναι 5 η ώρα. Η Σούζη σε περιμένει στο τένις. Και εγώ έχω δουλειά. Αμπά, δεν έχετε καμιά δουλειά. Είσαστε θυμωμένοι μαζί μου. Το γιατί δεν το ξέρω, αλλά είσαστε θυμωμένοι. Λοιπόν, ναι. Είμαι θυμωμένη γιατί βρίσκεσαι ακόμα εδώ, στη βεράντα του ξενοδοχείου. Περιμένετε κανένα? Ακριβώς. Περιμένω κάποιον. Δεν το πιστεύω. Περιμένω κάθε στιγμή κάποιον. Κατάλαβες? Κυρία, το ταχυδρομείο σας. Ω, μόνο εφημερίδες. Όσο σκέπτομαι όλες τις εύκολες γυναίκες που θα μπορούσα να αγαπήσω. Μα όχι. Έπρεπε να ερωτευτώ την πιο δύσκολη. Δύσκολη. Δεν λέω καλύτερα ανυπόφορη? Ναι, είσαστε μια γυναίκα ανυπόφορη. Όσο για μένα, έχει δίκιο ο Ρομπέρ. Δεν είμαι καθόλου μοντέρνος. Και βέβαια έχει δίκιο ο Ρομπέρ. Τα παίρνεις όλα στα σοβαρά, σαν να σε μικρό παιδί. Εξάλλου, είσαι γελία αισθηματικός. Και από αισθηματικότητες, μικρέ μου, ξέρεις, είμαι ως εδώ. Μα κι εγώ αυτό ζητάω. Να φτάσω σε αποτέλεσμα. Μα πού με αφήνετε να σας πλησιάσω? 15 μέρες τώρα αγωνίζομαι να σας συγκινήσω. Βαρέθηκα τις εξομολογήσεις σου. Δεν είναι πια του καιρού μας. Αν δεν σας αγαπούσα, θα τα κατάφερνα καλύτερα. Αλλά έχω εναντίον μου την ειλικρίνειά μου. Επιτέλους. Να, η πρώτη λέξη που με συγκινεί. Έλα, ας δώσουμε τα χέρια και ας είμαστε καλοί φίλοι. Όταν σε κοιτάζω, μικρέ μου Ζιλμπέρ, έχω την εντύπωση της δροσιάς. Αλήθεια. Μ' αρέσουν τα μάτια σου όταν προσπαθούν να αγριέψουν. Έλα, έλα, έλα τώρα. Μην παίρνεις αυτό το λυπημένο ύφος. Διασκέδασέ με. Κάνε με να σε συμπαθήσω. Δεν ζητάω τίποτα καλύτερο. Θα το ήθελα τόσο πολύ. Μα πώς? Νομίζετε πως είναι εύκολο? Κανείς δεν σας ξέρει. Δεν μπορεί να σας καταλάβει. Δεν υπάρχει πιο ενιγματική γυναίκα από εσάς. Ενιγματική, εγώ? Πριν 2 χρόνια παντρευτήκατε έναν ηλίθιο. Γιατί? Για να πάψω να είμαι ανήπαντρη. 6 μήνες αργότερα πήρατε διαζύγιο. Γιατί? Γιατί είχα παντρευτεί, παιδί μου. Μετά το διαζύγιο σας δεν έχετε φίλο. Γιατί? Μα γιατί δεν βρίσκω έναν άντρα που να μου αρέσει. Κάνε με να σε συμπαθήσω. Έλα. Θα σου χρωστάω ευγνωμοσύνη. Σώσε με. Μα από τι? Από τον ίδιο τον εαυτό μου. Ξέρεις λοιπόν τι θα με έκανε διαφορετική γυναίκα? Ένας άλλος άντρας. Έλα, είσαι ανέδης. Πάντως, όχι εσύ. Μα εσύ δεν είσαι καν άντρας, είσαι ακόμα παιδί. Ποιος μπορεί να αγαπήσει καλύτερα από ένα παιδί? Αν ήταν αλήθεια, δεν θα το έλεγες τόσο συχνά. Είμαι ειλικρινής, τορκίζομαι. Σας λατρεύω. Υπάρχουν λέξεις που κάνουν κακό όταν δεν προφέρονται από αυτόν που θα θέλαμε, κατάλαβες? Βλέπετε λοιπόν πως αγαπάτε κάποιον άλλον. Δεν είπα ποτέ το αντίθετο. Ποιος είναι, πού βρίσκεται? Κάπου αλλού. Βλέπεις, δεν μοιάζω με τις άλλες γυναίκες. Με μένα οι παρόντες έχουν πάντα άδικο. Αυτό είναι πονηριά. Το λέτε για να φύγω? Ακριβώς.
Είσαι κουραστικός και ενοχλητικός. Ένα πραγματικό παιδί που πιστεύει ότι πάνω στη γη μόνο αυτός βρέθηκε να αγαπήσει. Για να είμαι κοντά σας, χάλασα τις διακοπές μου. Αφήστε τους καυγάδες με τους δικούς μου. Αν είχα πάει μαζί τους στην Νορμανδία, θα είχα ένα σωρό κορίτσια. Και χαριτωμένα. Ενώ εδώ δεν έχω τίποτα να ελπίζω. Μα πού κοιτάτε όλη την ώρα? Ούτε ακούτε τι σας λέω. Πώς, ακούω, λέγε. Το ξέρω. Γίνεται κανείς γελίος όταν αγαπάει. Σε ποιον το λες? Πώς φαίνεται ότι δεν αγαπήσατε ποτέ σας? Όχι, ποτέ. Αν μπορούσα να σας εκδικηθώ με μιαν άλλη. Είσαι αδέξιος, το ξέρεις. Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι με κάθε σου λέξη με απομακρύνεις περισσότερο. Να, κατάφερες αυτό που ήθελες. Μου χάλασες το κέφι όλη μου τη μέρα. Εγώ φταίω ή αυτός ο κύριος που ήρθε στη βεράντα πριν λίγα λεπτά και τον κοιτάζετε διαρκώς? Γκαρσόν! Ορίστε, κύριε. Γκαρσόν, για πες μου, έχω τίποτα στο πρόσωπό μου? Όχι, κύριε. Για κοίταξε καλά. Η μύτη του κυρίου είναι λίγο καμένη από τον ήλιο. Τίποτα άλλο? Τα μάτια του κυρίου είναι λίγο κίτρινα. Να σας φέρω ένα βυσί. Καλά, καλά. Πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Και φέρε μου το βυσί. Μα τι πάθετε και κοιτάτε συνεχώς αυτόν εκεί? Εγώ? Τίποτα. Τι σκεπτόσαστε? Τίποτα. Τι έχει λοιπόν αυτός ο τύπος και σας ενδιαφέρει τόσο πολύ? Τίποτα. Δεν μου λες. Ξέρεις τίποτα γι' αυτόν? Εγώ? Τίποτα. Ήρθε με το χθεσινό βραδινό τρένο. Τον συνάντησα σήμερα το πρωί στην πλάζ. Δεν πήρε το πρωινό του στο ξενοδοχείο. Τέτοιοι άντρες λοιπόν σας αρέσουν? Μικρέ μου, αν με ενδιαφέρει είναι για λόγους που εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις. Πάντως σας αρέσει, αυτό είναι βέβαιο. Μου αρέσει τόσο που εδώ και 5 λεπτά προσπαθώ να βρω τρόπο να τον κάνω να φύγει. Κι όμως δεν είναι τόσο άσχημος. Φυσικά, αρκεί να μην μ' αρέσει κάποιος για να σας αρέσει αμέσως εσένα. Όμως ένα είναι βέβαιο. Αν αυτός μείνει εδώ, εγώ φεύγω. Μα τι πάθατε, Ανέτα, τι συμβαίνει? Θέλεις να με ευχαριστήσεις? Θέλεις να περάσω εδώ τις διακοπές μου? Βρες έναν τρόπο να φύγει αυτό το υποκείμενο. Μα πώς είναι δυνατόν να... Δεν ήρθα στη θάλασσα για να βλέπω τέτοια μούτρα. Για δες αυτό το τάνο στα ταμπλέ τα μάτια του. Αυτό το ικανοποιημένο ύφος του. Αυτό το χαμηλό του μέτωπο. Για να είμαστε ειλικρινείς, για όλα αυτά δεν φταίει ο ίδιος. Βρες τρόπο να τον διώξει, παρακαλώ. Μα δεν μπορώ. Όσο πάει, το βρίσκω και πιο συμπαθητικό. Πρώτη φορά σου ζητάω κάτι και αρνιέσαι. Το φανταζόμουν. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί κανείς να στηρίζεται σε σένα. Απόψε φεύγω. Μα Ανέτα, τι πάθατε? Έχετε κανένα λόγο? Δεν μπορώ να κάνω τίποτα αν δεν μου πείτε πρώτα. Έχω κάποιο λόγο. Δεν έχω ανάγκη όμως να σου πω τους λόγους μου. Απλούστατα μου δίνεις τα νεύρα. Και μια και δεν έχεις το κουράγιο να του το πεις, θα το φωνάξω τόσο δυνατά που θα αναγκαστεί να τα ακούσει και να πάει να καθίσει αλλού. Σας ενοχλεί ο καπνός, κυρία μου? Όχι, κύριε. Δεν είναι ο καπνός που με ενοχλεί. Τώρα μάλιστα είχα δει μόνο το μούτρο του. Μα και η φωνή του ακόμα. Μα πάει πάρα πολύ. Ο καημένος, άτυχος είναι. Ο καημένος. Ο πιο ανεδής άνθρωπος που είδα. Αντί να έρθει να κάτσει κοντά, θα έκανε καλύτερα να φύγει και να αφήσει αυτή την πολυθρόνα που τη θέλω τόση ώρα. Μόνο μια έχει στη βεράντα αυτό το ξενοδοχείο και την πιάνουν πάντα οι ίδιοι. Ορίστε η πολυθρόνα σας, κυρία μου. Σας ζητώ συγγνώμη, κύριε, και σας ευχαριστώ. Μα παρακαλώ, κύριε. Μήπως χρειάζεστε τίποτα άλλο? Καμιά καρφίτσα, κανένα βιβλίο? Μήπως χρειάζεται να σας αλλάξω κανένα χαρτονόμισμα? Είμαι απόλυτα στη διάθεσή σας. Δεν πιστεύω να φαντάζεσαι πως θα καθίσω στην πολυθρόνα αυτή. Σε ειρωνεύτηκε και καλά σου έκανε. Αν ήμουν εγώ, θα τον έβαζα στη θέση του, αλλά φυσικά εσύ. Που... Μα επιτέλους, Ανέτα, γίνεστε γελία. Με βάζετε να παίζω ένα ρόλο απίθανο. Έλα, ελάτε, ας πάμε στη Σιμπούρ. Θα σας καλμάρουν τα νεύρα. Αυτό είναι μια ιδέα. Αλλά μια ιδέα που δεν μ' αρέσει. Α, μα ήσταν υπόφοροι. Δεν υποχρεώνω κανένα να με υποφέρει, μικρέ μου. Πήγαινε λοιπόν να παίξει μια παρτίδα τένις. Κοίτα, η Σούζη είναι στην πόρτα και σου ρίχνει κετευτικές ματιές. Το ξέρω. Μα κάνω πως δεν τη βλέπω. Πολύ ωραία. Επειδή λοιπόν εσένα σε φοβάται, αγριοκοιτάζει εμένα. Δεν μπορεί όμως κανείς να πει ότι σου δίνω κακές συμβουλές. Μια ώρα τώρα σε παρακαλώ να πας να τη βρεις. Δεν είναι άσχημη αυτή η μικρή. Σούζη! Κυρία. Ο Ζιλμπέρ έχει φοβερή επιθυμία να παίξει μαζί σου τένις. Δεν θα ήθελα, κυρία, να σας τον πάρω. Πάρε τον, παιδί μου, σε παρακαλώ. Εσείς δεν παίζετε? Ευχαριστώ, είμαι κουρασμένη. Τι αντιπαθητική γυναίκα. Καμιά φορά θα της πω καθαρά τι σκέφτομαι για αυτήν. Έλα, Ζιλμπέρ! Ναι, Σούζη. Η θάλασσα εκνευρίζει τα παιδιά. Σε μένα το λέτε, κύριε? Ω, κύριε μου, ποτέ δεν θα το επέτρεπα στον εαυτό μου.
Θα με υποχρώνατε αν επαναλαμβάνατε τη φράση που μουρμουρίσατε πριν, παρακαλώ. Πολύ ευχαρίστως. Είπα, η θάλασσα εκνευρίζει τα παιδιά. Και κοιτάζατε εμένα όταν το λέγατε. Νομίζετε. Το είπα μάλλον για αυτό το χαριτωμένο ζευγαράκι. Στο μέλλον, κύριε, προσπαθήστε να κρατάτε για τον εαυτό σας τις εντυπώσεις σας. Κυρία μου, δεν υποχρώνω κανένα να τις μερίζετε. Είπα απλώς, η θάλασσα εκνευρίζει τα παιδιά. Είναι μια αλήθεια παλιά όσο και ο κόσμος. Και δεν προσβάλλει κανένα. Διαισθάνομαι ότι έχετε μεγάλη επιθυμία για καυγά. Αν αυτό μπορεί να σας ανακουφίσει, είμαι στη διάθεσή σας. Δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα να μας βασανίζει την καρδιά. Δεν υπάρχει για τον οργανισμό τίποτα χειρότερο από το να συγκρατούμε τα νεύρα μας. Αν έχετε να μου πείτε τίποτα δυσάρεστο, μην ενοχλείστε. Λατρεύω την ειλικρίνεια. Δεν συνηθίζω να μιλώ με αγνώστους. Θα ήθελα εντούτοις να μάθω γιατί έχω την ατυχία να σας προκαλώ τέτοιο εκνευρισμό. Δικαιολογημένη περιέργεια που προέρχεται από καλή πρόθεση. Αν μπορούσα να πάψω να σας είμαι αντιπαθητικός. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει, κύριε. Να φύγετε από εδώ. Όλοι πάμε πολύ, κυρία μου. Θέλω να σας είμαι ευχάριστος, μα έχω κρατήσει το δωμάτιό μου για όλη την εποχή. Και τα μέσα μου, πολύ περιορισμένα, δεν μου επιτρέπουν να πάω αλλού. Τότε λοιπόν θα φύγω εγώ. Χαίρετε, κύριε. Μα δεν είναι απαραίτητο. Υπάρχει τρόπος να διορθωθούν τα πράγματα. Μπορώ να είμαι όλη τη σεζόν εδώ και να με ξαναδείτε σε αυτό εδώ το ίδιο το μέρος, χωρίς να με αναγνωρίσετε. Είσαστε αστυνομικός? Όχι. Όχι, μα ξέρω την τέχνη να γίνομαι αγνώριστος. Αλλάζω κατά βούληση. Και περνώ τη ζωή μου να λέω λόγια που δεν τα σκέφτομαι πραγματικά. Είσαστε καλλιτέχνης? Ναι. Είμαι ηθοποιός. Αν συχαίνεστε τα ξυρισμένα μάγουλα, θα βάλω γένεια. Και νομίζετε πως δεν θα αναγνωρίσω τα μάτια σας? Ω, θα τα καταφέρω. Θα τα καταφέρω. Εμπιστευτείτε σε μένα. Θα ήθελα να ξέρω γιατί σας έκανα τόσο κακή εντύπωση. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Δεν θέλω να πω ότι δεν προκάλεσα ποτέ την αντιπάθεια. Πρώτος εγώ θα επιθυμούσα να έχω ένα διαφορετικό κεφάλι. Η μητέρα μου μου έδωσε αυτά τα μπλε ήρεμα μάτια που τόσο σας δίνουν στα νεύρα. Μα προσέξτε, κατά βάθος δεν είμαι και τόσο μαλακός. Καλά θα ήταν να έχω ύφος πιο ενεργητικό για να μπορώ να επιβάλλω με στους άλλους. Αλλά δυστυχώς δεν διαλέγει κανείς. Πρέπει να δεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι για να τα περνάμε καλά μαζί του. Από αυτό εξαρτάται η ευτυχία. Άλλωστε δεν πιστεύω να είμαι και τόσο άσχημος. Συνήθως με βρίσκουν έξυπνο, λεπτό, μπορώ να πω μάλιστα αρκετά συμπαθητικό. Όσο για το χαρακτήρα μου, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αμφιβάλλω συχνά για τους άλλους, όπως και για τον ίδιο τον εαυτό μου. Αυτό μου το κατηγορούσαν από τότε που ήμουνα 8 ετών και είμαι 36 σήμερα. Και καθώς πιστεύω ότι δεν άλλαξα και πολύ από τότε, είμαι ακόμη πολύ παιδί για την ηλικία μου. Είμαι εύθυκτος, υπερήφανος, εκδικητικός. Τεμπέλης. Τελειώσατε, κυρία. Όλα αυτά μου είναι αδιάφορα. Ποιος σας ζήτησε το πορτρέτο σας? Μα αφού με αντιπαθείτε, πρέπει τουλάχιστον να ξέρετε και το λόγο. Αν δεν έχετε καμιά φανερή αιτία, να σας τη δώσω εγώ. Ο λόγος που έχω μου φτάνει. Έχω μεγάλη επιθυμία να το μάθω. Θα μου κάνει μεγάλη ευχαρίστηση. Λοιπόν, κύριε, μοιάζετε με το πρόσωπο που συχαίνομαι πάνω απ' όλα στον κόσμο. Και να σκεφτεί κανείς ότι θα μπορούσα να μοιάζω με το πρόσωπο που αγαπάτε πάνω απ' όλα στον κόσμο. Η εντύπωση θα ήταν το ίδιο δυσάρεστη. Ως τα σήμερα είχα συνηθίσει στους συμπαθητικούς ρόλους. Τώρα καταλαβαίνω την εντύπωση που σας έκανα. Συγχωρέστε με, κυρία μου. Φέρθηκα χωρίς τάκτ. Δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη. Όχι, 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 όχι. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Δεν λογαριάζεται μόνο το κακό που κάνουμε με τη θέλησή μας. Είμαστε εξίσου υπεύθυνοι και για αυτό που κάνουμε από αδεξιότητα. Οι άνθρωποι είναι λιγότερο κακοί από όσο πιστεύουμε. Αν καταλάβαιναν πάντα το άδικό τους, πολύ συχνά θα προσπαθούσαν να το επανορθώσουν. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που ευχαριστιούνται να κάνουν τους άλλους να υποφέρουν. Το πιστεύετε αυτό? Λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι το πρόσωπο που αντιπαθείτε αυτή τη στιγμή τόσο πολύ είναι λιγότερο ένοχο απέναντί σας από όσο πιστεύετε. Σας παρακαλώ, κύριε. Φτάνει που μου θυμίζετε αυτό το πρόσωπο. Δεν θα αναλάβετε τώρα και την υπερασπισή του και χωρίς να το γνωρίζετε μάλιστα. Και γιατί όχι? Το γεγονός ότι μου μοιάζει με κάνει πολύ επίοικη απέναντί του. Εδώ και ένα τέταρτο, κύριε, σας κοιτάζω και σας ακούω χωρίς να δίνω και μεγάλη σημασία στα λόγια σας. Και σκέφτομαι ότι είναι απρέπεια για μια κυρία να συνεχίζει με έναν άγνωστο τέτοια συζήτηση. Δεν έχω τη συνήθεια, κυρία, να επιτρέπω σε οποιονδήποτε να μου πιάνει κουβέντα από το ένα τραπέζι στο άλλο όπως κάνετε εσείς. Μόνο μια δικαιολογία έχω. Ότι καθώς σας ακούω, νομίζω ότι ακούω αυτόν. Είναι αφάνταστο. Αφάνταστο ότι μπορεί δύο πρόσωπα να μοιάζουν τόσο πολύ. Είναι μια σύμπτωση που με ενοχλεί και με κάνει να τα χάνω. Όταν λέγατε πριν
Πρέπει να τα έχει κανείς καλά με τον εαυτό του. Από αυτό εξαρτάται η ευτυχία. Σκύβατε το κεφάλι σας ακριβώς όπως αυτός. Και είχατε το ίδιο ικανοποιημένο μηδίαμα στα χείλη και τα χέρια σας. Θεέ μου, ακόμα και τα χέρια σας. Α, δεν θα κακολογήσετε τώρα και τα χέρια μου. Είναι το καλύτερο που έχω. Δεν μιλώ για τα χέρια σας, αλλά για τα δικά του. Αναγνωρίζω ότι τα χέρια του είναι αρκετά ωραία. Άλλωστε δεν είπα ότι είναι άσχημος και ότι δεν έχει εξυπνάδα. Είπα ότι τον συχαίνομαι και ότι ήρθα εδώ με την επιθυμία να τον ξεχάσω, το καταλαβαίνετε. Και να μην συναντήσω τίποτα που να με κάνει να ταραχτώ, να θυμώσω, να νοσταλγήσω ή να μισήσω. Έκανα ηρωική προσπάθεια να ξεχάσω, να ηρεμήσω. Και μόλις πίστεψα ότι επιτέλους ησύχασα, ότι βρήκα την παλιά μου αμεριμνησία, να που εμφανίζεται ένα πρόσωπο που του μοιάζει και που πρέπει να το υποφέρω. Να το υποφέρω από το πρωί ως το βράδυ. Ομολογήστε ότι έχω δίκιο να θυμώνω. Δεν μπορώ να ζήσω με τέτοιες συνθήκες, το καταλαβαίνετε. Μπορεί κανείς να επιβληθεί στην καρδιά του, να σβήσει τις αναμνήσεις του. Αλλά να φύγεις 700 χιλιόμετρα μακριά για να αποφύγεις κάποιον και να τον ξαναβρίσκεις πάλι απέναντί σου τη στιγμή που δεν το περιμένεις. Ε, όχι. Όχι, πάει πάρα πολύ. Μπορεί να τρελαθεί, το καταλαβαίνετε. Κανένας μπορεί να τρελαθεί. Έχετε απόλυτα δίκιο, κυρία μου. Τη στιγμή που σας είδα λοιπόν στην πλάζ, το αίμα μου ανέβηκε στο κεφάλι. Και πριν λίγο πάλι το ίδιο. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Σας φέρθηκα άσχημα. Σας παρακαλώ να με συγχωρήσετε. Δεν φταίτε εσείς για όλα αυτά. Τι φταίτε? Τίποτα δεν φταίτε, το αναγνωρίζω. Ήμουν ανυπόφορη, μάλιστα. Μάλιστα, και εσείς φερθήκατε πολύ ευγενικά. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Όχι, με συγχωρείτε. Δεν θύμωσα καθόλου μαζί σας. Όταν βλέπουμε κάποιον να είναι εκνευρισμένος, πρέπει να σκεπτόμαστε ότι υπάρχει πάντα μια εξήγηση φυσιολογική. Για τα παιδιά, κατά κανόνα βρίσκεται στο πεπτικό σωλήνα. Για τις γυναίκες, σε αυτό που συνηθίσαμε να αποκαλούμε καρδιά. Μην προσπαθείτε να καταλάβετε. Παίρνετε στραβό δρόμο. Αυτός για τον οποίο σας μιλώ δεν είναι τίποτα για μένα. Δεν υπήρξε ποτέ τίποτα για μένα. Δεν είναι καθόλου αυτό που φαντάζεστε. Μα δεν ζητώ να μάθω. Όχι, όχι. Έχετε το δικαίωμα να μάθετε. Τώρα πια που άρχισα. Ο εμπιστοσύνη σας με κολακεύει. Δεν υπάρχει λόγος. Είναι πολύς καιρός που δεν μίλησα γι' αυτόν. Βρίσκεστε εδώ. Τόσο το χειρότερο για σας. Είναι φυσικό να μην πιστευτείτε αφού μου μοιάζει. Στα αλήθεια, αυτός ο Σωσίας αρχίζει να με ενδιαφέρει. Είπατε πως δεν έχει παίξει κανένα ρόλο στη ζωή σας. Ακριβώς. Ενώ παίζει τον κύριο ρόλο. Αυτό που μπορώ να σας βεβαιώσω είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ ούτε άντρας μου, ούτε εραστής μου. Μα τότε τι κακό έκανε. Ο χειρότερος σύζυγος δεν θα μου έκανε μεγαλύτερο κακό. Κανείς εραστής δεν θα με εξουθένωνε περισσότερο. Για όλες τις ανοησίες που έκανα, κύριε, και ο Θεός ξέρει αν δεν έκανα αρκετές, είναι ο μόνος υπεύθυνος. Αν κατέστρεψα τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου, αυτός φταίει. Αν... Κατάλαβα. Μοιάζω στον πατέρα σας. Τον πατέρα μου? Στον πατέρα μου. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Είμαι ευχαριστημένος που δεν μοιάζω στον πατέρα σας. Δεν θα μου άρεσε να με γεράσετε τόσο. Για να δούμε, τι μπορεί να είναι αυτός. Ας αρχίσουμε μεθοδικά. Αστείο μου φαίνεται να ψάχνω να βρω τον εαυτό μου. Αν μου μοιάζει τόσο, θα έπρεπε να τον βρω πολύ εύκολα. Είναι αλήθεια ένα πρόσωπο πραγματικό? Πιο πραγματικό και από εσάς, σας το βεβαιώνω. Θέλω να πω, δεν είναι ένα πρόσωπο της φαντασίας σας? Γνώρισε στον πόλεμο κάποιον συνάδελφο που αγαπούσε διαδοχικά, την κυρία Ρολάν και μια μικρή Αμερικάνα. Είναι ένα πρόσωπο πραγματικό. Και ίσως να είναι και ένα πρόσωπο φανταστικό. Για σταθείτε, μην μπερδεύετε τα πράγματα. Είναι η φαντασία μου που τα μπερδεύει. Όταν ξαναθυμάμαι τις λίγες στιγμές που πέρασα κοντά του, μένω κατάπληκτη για τη σημασία που τους δίνω. Καμιά φορά νομίζω πως τρελάθηκα. Διαρωτώ με μήπως δεν είναι πραγματικά ένα πλάσμα της φαντασίας μου. Ένα πρόσχημα. Κι όμως όχι. Δεν είναι όνειρο. Δεν θα υπέφερα τόσο. Υποφέρετε? Μη γελάτε. Γίνουμε γελία. Μα γιατί σας τα διηγούμε όλα αυτά? Λέτε πως είναι κάποιος που μου μοιάζει. Μια ομοιότητα εντελώς εξωτερική φυσικά. Κι όμως όχι. Για σταθείτε. Ξαναβρίσκω την έκφραση του προσώπου του. Ναι. Τόσο πολύ που θα σας παρακαλέσω να μην με κοιτάτε με αυτόν τον τρόπο. Με ενοχλείτε, κύριε. Μα επιτέλους τι χαρακτήρα έχει? Όταν προσπαθώ να τον προσδιορίσω, έχω πάντα την εντύπωση πως μου είναι άγνωστος. Ξέρει να μένει τόσο μυστηριώδης. Πέρασε τον καιρό του να παίζει το κρυφτούλι μαζί μου. Περνώ το δικό μου καιρό προσπαθώντας να βρω μια εξήγηση που δεν θέλησε ποτέ να μου τη δώσει. Από δειλία, ίσως. Δειλία? Όχι δα.
Είναι τόσο βέβαιος για τον εαυτό του, τόσο ήρωνας, τόσο καινόδοξος. Με ένα απροσδιόριστο μηδίαμα πάντα στην άκρη των χιλιών του. Να. Ω Θεέ μου, ακριβώς όπως το δικό σας, ναι. Όπως το δικό σας αυτή τη στιγμή. Μα κάνετε λάθος, σας ορκίζομαι. Δεν ήθελα καθόλου να σας ειρωνευτώ. Δεν θα είχατε άδικο να το κάνετε. Ξέρετε ότι δεν αισθάνομαι και τόσο υπερήφανος. Μα είναι ένας ελεηνός αυτός ο κύριος. Α, όχι. Είναι ένας άντρας που νομίζει μάλιστα ότι φέρεται τίμια, γιατί έχει την τύχη να μην αγαπάει. Είσαστε βεβαία? Μου φαίνεται τόσο απίθανο. Είσαστε πολύ καλός. Ή ίσως αγαπάει κάποιαν άλλη. Μα όχι. Όχι. Ακριβώς αυτό είναι που με πονάει πιο πολύ. Καταλαβαίνετε ότι πήρα πληροφορίες. Είχε πολλές περιπέτειες, αλλά καμιά δεν τον κράτησε πραγματικά. Και από πότε κρατάει αυτή η ιστορία? Τον γνώρισα πριν 7 χρόνια. Όταν είσαστε μωρό. Ευχαριστώ. Από εκείνη τη στιγμή, όλοι οι άλλοι έπαψαν να υπάρχουν για μένα σαν άντρες. Βρίσκεται πάντα εδώ, στο πρώτο πλάνο. Και με εμποδίζει να δω οτιδήποτε άλλο. Τον βλέπετε συχνά? Όχι, πολύ λίγο. Πάντα μακρινός, επίσημος. Μένει εβδομάδες, μήνες ολόκληρους χωρίς να φανεί. Αλλά δεν με αφήνει ποτέ να τον ξεχάσω. Κρατάει μια επιφυλακτικότητα που θα έπρεπε εγώ να την έχω, αλλά αποφεύγει να μου σβήνει κάθε ελπίδα. Στον πόλεμο, για να μαθαίνω νέα του, εργάστηκα σε ένα νοσοκομείο που η μητέρα του διευθύνει μια υπηρεσία. Πήρα μαθήματα βιολοντσέλου, κύριε, από μια μουσικό που ήταν άλλοτε φιλενάδα του. Όλη η ώρα του μαθήματος περνούσε να μιλάμε για αυτόν. Δυστυχώς ήταν μια ανόητη. Όχι μόνο δεν θυμότανε τίποτα, μα τα μπέρδευε κιόλας. Περίμενα πάντα ότι θα μαντέψει την αγάπη μου. Πριν 2 χρόνια μου φέρθηκε απέσια. Απελπισμένοι άφησα να μαραβωνιάσουν με τον πρώτο τυχόντα. Λοιπόν, κανείς δεν με συνεχάρει πιο θερμά από αυτόν. Από πείσμα τότε παντρεύτηκα. Οι μήνες περνούσαν. Ένα απόγευμα τον συνάντησα τυχαία και πήραμε ένα τσάι μαζί. Μόλις χωρίσαμε, δεν ξέρω τι με έπιασε. Έτρεξα και ομολόγησα στον άντρα μου ότι αγαπούσα κάποιον άλλον. Από πριν να παντρευτούμε. Με πίστεψε. Και το πιστεύει ακόμα. Το ίδιο και οι γονείς μου. Και εγώ η ίδια. Είναι μέρες που δεν ξέρω πια. Ποια είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η ιστορία μου, κύριε. Το ακατανόητο είναι πώς μπορέσατε εσείς να μείνετε τόσο προσκολλημένοι αν πραγματικά δεν σας αγαπάει. Αυτό μόνο ένας άντρας θα μπορούσε να το πει. Μα γι' αυτό ακριβώς τον αγαπώ. Δεν το καταλαβαίνετε. Για την ψυχρότητά του. Για την καινοδοξία του. Όσο με απογοητεύει, τόσο πιο πολύ με τραβάει. Όσο με κάνει να υποφέρω, τόσο πιο πολύ τον αγαπώ. Αυτό ομολογώ δεν το καταλαβαίνω. Ακόμα και η περιφρόνησή του είναι για μένα γλυκιά. Τόσο γλυκιά που φτάνω να πιστέψω ότι ο έρωτας δεν μπορεί να είναι ένα αμοιβαίο αίσθημα. Έχω φίλες που τους αρκεί να είναι ευτυχισμένες. Εγώ πάνω απ' όλα προτιμώ τη γεύση του πόνου μου. Ο πραγματικός έρωτας είναι ένας έρωτας δυστυχισμένος. Οι πραγματικοί εραστές είναι εκείνοι που αγαπούν χωρίς ανταπόδοση, χωρίς ελπίδα, χωρίς ευχαρίστηση, χωρίς ανταμοιβή. Διαφορετικά θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Γελάτε? Όχι καθόλου. Σας ακούω με έκπληξη. Μου λέτε πολύ απλά πράγματα που με συγκινούν. Αλήθειες που δεν τις σκέφτηκα ποτέ πριν. Τα παραλέτε. Αυτά που έλεγα ήταν μάλλον παραδοξολογία. Ένας τρόπος να παρηγορηθώ. Αυτή η λίγη ώρα που περάσαμε μαζί μας συνέδεσε κάπως. Μου μιλήσατε σχεδόν όπως θα μιλούσατε σε ένα φίλο. Δεν είναι δικό σας το κατόρθωμα. Η φιλία μας άρχισε με αντιπάθεια. Αυτό είναι καλό σημάδι. Εσείς τι λέτε? Τι είπατε? Με συγχωρείτε, δεν σας άκουγα. Τίποτα το ενδιαφέρον. Μήπως προτιμάτε να μην μιλώ? Ναι. Θέλετε να φύγω? Ίσως προτιμάτε να μείνετε μόνοι? Μείνετε. Μείνετε, δεν με ενοχλείτε. Είσαστε λυπημένοι? Όχι. Εγώ φταίω. Σας έκανα πάλι να στενοχωρηθείτε. Μα όχι, όχι, να με στενοχωρήσετε. Πώς μπορείτε να με στενοχωρήσετε? Δεν υπάρχετε. Επιτρέψτε μου, κυρία μου, να φύγω. Γιατί? Δεν ξέρω, είναι αργά. Βιάζεστε? Απα όχι. Αφήστε να σας κοιτάξω λίγο ακόμα. Μου κάνει τόσο καλό. Όση ώρα σας αρέσει. Είμαι ελεύθερος σαν τον άνεμο. Με συγχωρείτε,
Γυρίζετε λίγο προφίλ, παρακαλώ. Έτσι. Ευχαριστώ. Εμπρός. Δεν σας ενοχλώ. Καθόλου. Έγραφα ένα γράμμα. Ω, τελειώστε το. Θα πάρουν τα γράμματα σε ένα τέταρτο. Έχω καιρό. Είναι ένα γράμμα που δεν θα φύγει ούτε σήμερα, ούτε ποτέ. Δείξτε το μου. Όχι. Πραγματικά, δεν ήρθα πολύ νωρίς. Με θέλετε? Δεν θα επιθυμούσε να γίνω ενοχλητικός. Αν δεν έχετε επιθυμία να με δείτε, φεύγω. Θα σας πω σε λίγο αν με ευχαριστεί που σας βλέπω. Προς το παρόν έχω πάντα την ίδια εντύπωση. Λίγο δυσάρεστη. Μα όχι, όχι. Μείνετε. Μείνετε. Νομίζω ότι με ευχαριστεί. Αλήθεια, το τακτοποιήσατε πολύ όμορφο αυτό το δωμάτιο. Δεν φανταζόταν ποτέ κανείς ότι βρίσκεται σε ξενοδοχείο. Χρειάζονται τόσο λίγα πράγματα. Είπα να πάρουν το κρεβάτι και να αφήσουν μόνο το σωμιέ με ένα στρώμα. Οι κουρτίνες, τα μαξιλάρια, οι πίνακες, αυτό το βάζω, είναι από το δωματιό μου στο Παρίσι. Δεν ταξιδεύω ποτέ χωρίς αυτά. Εμένα δεν με νοιάζει να κοιμηθώ σε μια αποθήκη. Δεν δίνω καμιά σημασία στο περιβάλλον. Αλλά ομολογώ ότι εδώ μέσα είναι πάρα πολύ ωραία. Καταφέρατε να δώσετε μια χαριτωμένη ατμόσφαιρα. Το φως, ναι. Είναι τόσο όμορφο εδώ. Ωραίο και το σκηνικό στο βάθος. Οι κουρτίνες που πλαισιώνουν τα σίδερα του μπαλκονιού. Η γαλάζια θάλασσα. Με ένα βιολί και ένα βιολοντσέλο στο πρώτο πλάνο θα μοιάζει με πίνακα του Ματίς. Τα είπατε πολύ όμορφα αυτά. Μην κινηθείτε από εκεί, σταθείτε. Μην κινηθείτε, είπα. Χαμογελάστε ακόμα. Και αφήστε με να σας κοιτάζω. Ναι, ναι. Τα μάτια, το στόμα είναι απαράλλαχτα. Αντρέα. Α, επιτέλους έμαθα το όνομά του. Σας αρέσει τουλάχιστον? Όχι και πολύ. Πρέπει οπωσδήποτε να με λένε Αντρέα. Είναι απαραίτητο. Α, τέλος πάντων. Και στο σπίτι μου όλες τις υπηρέτριες τις φωνάζουμε Μαρία. Συνηθίζει κανείς. Πώς? Το όνομα Αντρέα δεν σας αρέσει? Κι όμως είναι τόσο απαλό, τόσο χαϊδευτικό. Ακούστε το, Ανδρέα. Ανδρέα. Θα το συνηθίσω στο τέλος. Και ξαναπέστε το. Ανδρέα. Βέβαια είναι ένα όνομα. Ένα όνομα, τι σημασία έχει? Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο που το προφέρει κανείς. Άρχισε να μου πηγαίνει κάπως. Μα για κοιτάξτε με. Δεν βλέπετε καμιά αλλαγή απάνω μου? Αλήθεια? Δεν το πρόσεξα. Το κολάρο, ναι. Για σταθείτε, ναι. Το κολάρο είναι περίπου το ίδιο. Χρειάστηκε να γράψω στο Παρίσι. Σήμερα το πρωί έλαβα το κουτί. Κι όμως, συχαίνω με αυτό το τσακιστό κολάρο. Και η γραβάτα μου, τι λέτε για τη γραβάτα μου? Είναι πραγματικά το μπλε χρώμα που θέλατε? Ναι, το χρώμα που φοράει πάντα. Το ίδιο με τα μάτια του. Και τα γάντια? Μα βέβαια. Για σταθείτε, τα ίδια. Τα ίδια τα περίφημα κίτρινα γάντια με τη μαύρη ρίγα. Όλα είναι απαράλλαχτα. Και το μαντίλι. Και το μαντίλι που βγαίνει από την τσέπη. Λοιπόν, μου φάνηκαν τόσο φυσικά όλα αυτά που ούτε τα πρόσεξα όταν μπήκατε. Σας πάνε τόσο όμορφα. Είσαστε ευχαριστημένοι? Τα μαλλιά. Σταθείτε, όχι, όχι. Τα μαλλιά. Τι έχουν τα μαλλιά? Ναι, ναι, αφήστε με. Αφήστε με να σας διορθώσω τα μαλλιά. Τα δικά του είναι λίγο πιο φουσκωτά. Ω Θεέ μου, το άρωμα. Το ξέχασα. Χρειάζεται απαραίτητα το άρωμα.
Είναι Σύπρ, μπακαρά. Έχω πάντα μαζί μου ένα μπουκαλάκι. Στα μαλλιά τα δικά μου δεν έχει το ίδιο άρωμα. Ναι, αλλά ξέρετε, μ' αρέσει καλύτερα το γιασεμί. Όχι, όχι, ποτέ γιασεμί. Σταθείτε. Σας χρειάζεται και ένα δαχτύλι. Α, όχι. Α, αυτό δεν θα μπορούσα ποτέ να το συνηθίσω. Σας παρακαλώ, θα σας δώσω εγώ μια σεφαλιέρ με μια παλιά καμέα. Μα αδύνατο να φορέσει τέτοιο πράγμα. Θα το κάνετε για χάρη μου. Δεν μπορώ να αναγνωρίσω τον εαυτό μου. Σας μιλάω σοβαρά. Έτσι είσαστε πολύ πιο σικ. Είσαστε σχεδόν όμορφος. Μου αρέσετε. Αλήθεια. Του μοιάζω. Περισσότερο και από τις φωτογραφίες του. Δείξτε μου μια. Ω, δεν έχω. Συχαίνω με τις φωτογραφίες. Με εμπόδιζαν να θυμάμαι. Αν χρειάζεται κάποια λεπτομέρεια ακόμη, μη διστάσετε να μου το πείτε. Σε 8 μέρες λοιπόν κάνατε μεγάλη πρόοδο. Για καθίστε, μη μιλάτε. Μη μιλάτε παρακαλώ, πάρτε αυτό το βιβλίο. Είναι το ρομάντσο που του αρέσει πολύ. Καθίστε, διαβάστε και εγώ θα σας κοιτάζω. Πέστε μου την αλήθεια. Δεν σας κουράζουν όλα αυτά? Ω, μα τι λέτε. Είναι όμορφα. Τώρα αισθάνομαι καλά. Κάνετε όλα μου τα χατήρια με τόση προθυμία. Βρίσκω κι εγώ την ευχαριστησή μου. Σας κάνω να χάνετε τον καιρό σας. Μα καθόλου. Εργάζομαι. Μέσα στη ζωή μαθαίνει κανείς πολύ καλύτερα. Σπάνια σου δίνεται η ευκαιρία να υποδηθείς ένα πραγματικό πρόσωπο. Τι ευτυχία για έναν ηθοποιό να αισθάνεται ότι αποδίδει πραγματικά ένα υπαρκτό πρόσωπο. Έστω κι αν δεν αισθάνεται μεγάλη συμπάθεια γι' αυτό. Θέλετε να πείτε για τον Ανδρέα? Το ομολογώ, ο χαρακτήρας του με ενοχλεί λιγάκι. Δυσκολεύομαι να τον αγαπήσω. Μα όχι. Στην εξωτερική εμφάνιση είσαστε τέλειος. Στο χαρακτήρα σχεδόν τα καταφέρνετε. Βέβαια, μερικές φράσεις ξεφεύγουν κάποτε από το σωστό τόνο. Ναι, όταν είμαι εγώ περισσότερο ο ίδιος. Μερικές φορές ακούω τη δική σας φωνή, βέβαια. Τότε η παρέστηση σβήνει. Προδίδω το ρόλο μου. Ακριβώς. Υποφέρω. Όπως όταν στη σκηνή βλέπω τον ηθοποιό να διαφαίνεται κάτω από το πρόσωπο που περιστάνει. Ή όταν διαβάζω ένα βιβλίο και βλέπω το συγγραφέα κατά τον ηρωά του. Πάει πια η φαντασία. Ναι, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό που μου ζητάτε. Μου χρειάζεται πολύ μεγάλο ταλέντο γι' αυτό. Δεν νομίζω πως σας λείπει. Η δυσκολία είναι ακόμη πιο μεγάλη γιατί δεν γνωρίζω το μοντέλο μου. Το γνωρίζετε όταν παίζετε ένα ρόλο. Το κείμενο με βοηθάει κάπως. Δεν θα σας χρησιμεύει σε τίποτα να γνωρίσετε τον Ανδρέα. Δεν χρειάζεται να μοιάζετε με αυτόν, αλλά στην εικόνα που εγώ έχω σχηματίσει για αυτόν, καταλαβαίνετε. Αυτό έχει σημασία. Ναι, καταλαβαίνω απολύτως. Καθένας από εμάς έχει τόσες όψεις όσα και τα μάτια που μας βλέπουν. Συχνά μάλιστα χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μιμούμαστε την εικόνα που έχουν σχηματίσει οι άλλοι για μας. Αφήστε με να σας οδηγήσω εγώ. Όταν πηγαίνετε σωστά, το ξέρω, το νιώθω. Αγνοήστε τον εαυτό σας. Ξεχάστε ποιος είσαστε. Υποθέστε πως ήρθατε να μείνετε μερικές μέρες σε αυτό το ξενοδοχείο που ξέρετε ότι μένω κι εγώ. Έχουμε 6 μήνες να συναντηθούμε. 6 μήνες, μην το ξεχνάτε. Άλλωστε αυτό είναι και η αλήθεια. Κάντε με να πιστέψω πως είσαστε αυτός. Για να είναι η απόδοση πιο πιστή, μπορώ να σας λέω με το μικρό σας όνομα? Ευχαρίστως. Ναι, αλλά θα πρέπει να το μάθω πρώτα. Ανέτα. Σας ταιριάζει θαυμάσια. Είναι γλυκό. Τρυφερό και δροσερό μαζί. Ανέτα. Επιτρέψτε μου να σας διορθώσω. Το όνομά μου αυτό το προφέρει πιο κοφτά. Πιο ξερά. Όχι Ανέτα. Ανέτα. Εντάξει λοιπόν, ας ξαναρχίσουμε. Τι όμορφα που είναι εδώ. Τακτοποιήσατε θαυμάσια αυτό το δωμάτιο. Ας είναι. Έχετε πολύ γούστο, Ανέτα. Ανέτα. Ναι. Αυτό το βάζω, το θυμάμαι. Αλτ, όχι. Εδώ αυτός δεν θα έλεγε έτσι. Αυτός θα έλεγε. Δεν είναι και πολύ άσχημο εδώ. Και μάλιστα θα το έλεγε μέσα από τα δόντια του, σαν να του είχε ξεφύγει. Και αμέσως θα καθότανε με άνεση στον καναπέ, σαν να βρισκόταν στο σπίτι του. Έπειτα θα άναβε με αργές κινήσεις ένα τσιγάρο, θα έπαιρνε ύφος σοβαρό και θα μου έλεγε. Μα στα αλήθεια, σ' αρέσει αυτό το μαξιλάρι. Ή, Ανέτα, κλείσε λίγο το παράθυρο. Αυτό το γαλάζιο της θάλασσας είναι πολύ γαλάζιο. Ώρες με κάνει εξωφρενών αυτός ο τύπος σας. Πιθανόν. Αυτό το ανώτερο ύφος, αυτή η ανάγκη να τα κατακρίνει όλα. Πώς τα ανέχεστε όλα αυτά? Δεν εξαρτάται από μένα. Έχει τουλάχιστον το δικαίωμα να μιλάει σε αυτόν τον τόνο? Έχει όλα τα δικαιώματα. Στο κάτω-κάτω, το αξίζει? Πώς θέλετε να κρίνω?
Έχω για αυτόν την ίδια ιδέα που έχει ο ίδιος για τον εαυτό του. Και σας βεβαιώνω, είναι αρκετά καλή. Ναι, ποζάρι, αυτό κάνει μόνο. Εν πάση περιπτώσει, ποζάρι πολύ φυσικά. Και αυτή η λεπτή ειρωνία που έχει δεν είναι χωρίς γοητεία. Γιατί ξέρετε, έχει γοητεία. Αφού το λέτε εσείς. Αχ, Θεέ μου, πολύ γοητεία. Τέλος πάντων, είμαι πρόθυμος να το πιστέψω. Είτε είναι έτσι είτε διαφορετικά, εγώ βέβαια δεν μπορώ να κρίνω. Πιο άνετα, πιο άνετα, ναι, έτσι. Μάλιστα. Πιο ξαπλωτά. Πάρα πολύ καλά. Η έκφραση είναι απαράλλαχτη, μπράβο. Ας συνεχίσουμε. Ανδρέα, πότε ήρθατε? Χθες το μεσημέρι. Από κάπου άκουσα πως μένετε στο Ροαγιάλ. Με συγχωρείτε που δεν ήρθα το ίδιο βράδυ, ήμουνα πολύ κουρασμένος. Άλλωστε που καιρός να σας θυμηθώ. Ένα σωρό γράμματα, τόσους φίλους που θέλω να δω. Έχασα 3 ώρες να τηλεφωνώ στο Παρίσι, ήμουν ξεθεωμένος. Τα λόγια ταιριάζουν πολύ καλά. Μα αυτή τη φορά είναι ο τόνος που τα χαλάει. Αυτά τα δυσάρεστα λόγια αυτός θα τα έλεγε με μια φωνή συρτή, γλυκιά, κοιτώντας με τρυφερά, με τα μάτια μισόκλειστα. Χθες ακριβώς. Κάπου κάπου να βάζετε και τη φράση, δεν είναι έτσι, ή τέλεια. Μην το ξεχνάτε. Ανέτα. Ναι. Για μένα φόρεσε αυτό το φόρεμα. Όχι, δεν το φόρεσε για σένα. Δεν σε περίμενα. Το φόρεσα για μένα την ίδια. Αυτό το χρόνο σε βρίσκω πιο νέα από κάθε φορά. Και αυτό το τριαντάφυλλο που φοράς είναι τρομερά ρομαντικό. Πάντα ρομαντική, Ανέτ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μου φαίνεται σαν να τον ακούω. Μα δεν θα γιατρευτείς λοιπόν ποτέ. Παίρνετε αμέσως ένα τόνο πολύ τρυφερό. Μην το ξεχνάτε εδώ. Μα ασφαλώς είναι τρυφερός αυτή τη στιγμή. Αχ, αυτός. Αυτός δεν είναι ποτέ τρυφερός. Μόνο όταν μιλάει για τον εαυτό του είναι τρυφερός. Μ' αγαπάς πάντα, μικρή μου, Ανέτα. Μπράβο. Μπράβο. Πόσες φορές δεν την άκουσα αυτή τη φράση. Όσο και αν άλλαξε η ζωή μου, αυτός έβρισκε πάντα στα μάτια μου μια ηλίθια λατρεία. Ερχότανε, επιθεωρούσε μια από τις απικίες του. Και όταν βεβαιωνότανε ότι του μένει πιστή, έφευγε χωρίς να ζητήσει ποτέ τίποτα άλλο. Μ' αγαπάς πάντα, μικρή μου, Ανέτα. Η φωνή πρέπει να είναι πιο σίγουρη εδώ. Και λίγη περιφρόνηση. Μη διάστε λίγο ακόμα. Έτσι, χαμογελάστε ακόμα λίγο. Έτσι, ναι. Βλέπεις, Ανέτα, θέλω να μείνω για σένα μια τρυφερή ανάμνηση. Μια τρυφερή ανάμνηση. Όχι δα. Εσύ με έκανες να καταστρέψω τη ζωή μου. Αρχίζεις αμέσως τις κακίες. Τίποτα απολύτως δεν σου κατέστρεψα. Αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη αξία. Και να σου έλεγα που σ' αγαπώ, δεν θα με πίστευες. Η αγάπη σου είναι φτιαγμένη πιο πολύ από φαντασία. Δεν είναι έτσι? Η ωραιότερη πραγματικότητα θα μπορούσε να τη σβήσει για πάντα. Ναι, αλλά δεν είναι πολύ πομπόδες αυτό? Όχι, όχι, είναι πολύ καλά. Ίσως ο τόνος λίγο. Κουνήστε λίγο το κεφάλι σας, σαν να λέτε, ξέρω πολύ καλά ότι οι θυσίες ξεπερνούν τις δυνάμεις σου και ότι θα προτιμούσες να υποφέρεις οτιδήποτε παρά να πάψεις να μ' αγαπάς. Λοιπόν, εγώ στη θέση σας θα τον έστελνα στον Αγίδη. Σας παρακαλώ, πάψτε. Στο τέλος θα συγχαθώ τον εαυτό μου αν αυτό ξακολουθήσει. Δεν έχετε το δικαίωμα να κρίνετε. Τι καραγκιόζεις? Ο καραγκιόζης είστε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ζητώ συγγνώμη. Ο Θεέ, με συγχωρείτε. Ίσως επιμένω πολύ στις λεπτομέρειες, το καταλαβαίνω. Μικρά ελαττώματα χωρίς σημασία που τα έχουμε όλοι μας. Ένα δεν είναι έτσι. Η φόρμα ενός κολάρου είναι δευτερεύοντα, το καταλαβαίνω. Αλλά με το να μιμήσετε αυτές τις λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε, θα καταφέρετε στο τέλος να του μοιάσετε εντελώς. Αυτό θέλω. Αυτό που πρέπει να ανακαλύψετε είναι το βάθος του χαρακτήρα του. Βάθος χαρακτήρα, αυτός. Με κάνετε και θυμώνω, το ξέρετε. Πώς μπορείτε να κρίνετε κάποιον που δεν τον γνωρίζετε? Τον κρίνω από αυτά που μου λέτε. Είσαστε προκατηλημένος εναντίον του. Και για ποιο λόγο? Λάβετε υπόψη σας ότι καμιά φορά είμαι άδικη εναντίον του εγώ ίδια. Ίσως να θέλω να τον εκδικηθώ. Μεγαλοποιώ τα ελαττώματά του. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Μα κατά βάθος είναι γοητευτικός. Εσείς πρέπει να βρείτε το σωστό τόνο. Αχ, Θεέ μου, τώρα διακόψαμε. Πού είμαστε? Α, ναι. Δεν σας ζητάω μια γελιογραφία, το καταλάβατε. Σας ζητάω τον ίδιον. Πού είμαστε, πού είχαμε μείνει? Δεν απαντάτε. Είναι πολύ δύσκολο, παρετούμε. Και πηγαίναμε τόσο ωραία. Δεν υπάρχει τρόπος να προσδιορίσω τον ανθρωπάκο σας.
Πότε βρίσκεται πως τον ανασταίνω, πότε με κατηγορείτε ότι υπερβάλλω. Θέλετε να σας πω την αλήθεια? Έχω την εντύπωση πως δεν τον ξέρετε ούτε εσείς καλά-καλά. Ας πούμε πως είναι και έτσι. Εγώ δεν ζητούσα παρά να σας ευχαριστήσω. Το βαρεθήκατε το παιχνίδι? Όχι, αλλά είναι πάνω από τις δυνάμεις μου και το κατάλαβα, αυτό είναι όλο. Νομίζω πως πήγαινε πολύ καλά. Μα μου ζητάτε τα αδύνατα. Αχ, Θεέ μου, τι τα θέλετε? Στη ζωή μόνο το αδύνατο με ενδιαφέρει. Και να καταφέρω να γίνω απαράλλακτος, πάλι θα είμαι για σας μια αυταπάτη. Αυτή η αυταπάτη μου φτάνει. Ναι, αλλά δεν διαρκεί. Μ' αυτήν έζησα. Πώς θέλετε να αγωνιστώ με μόνο στοιχείο την εντύπωση που κρατάτε από τις αναμνήσεις σας, πέστε μου. Μα ποιος σας ζητάει να αγωνιστείτε? Λίγη προσπάθεια μόνο. Βλέπετε, το άδικό μου είναι ότι μένω εγώ ο ίδιος. Η φαντασία μου για να στηριχτεί έχει ανάγκη από ελάχιστη πραγματικότητα. Δεν θα πείτε πως είμαι απαιτητική. Σας βοηθάω όσο μπορώ. Είμαι καλό κοινόν, σας βεβαίω. Και εγώ νομίζω ότι προσπάθησα με ειλικρίνεια. Είσαστε ευγενικός, αλλά πολύ εύθυκτος. Σας το είπα. Θέλω να σας είμαι ευχάριστος. Τι τα θέλετε? Στο επάγγελμά μας είμαστε εύθυκτοι. Στις πρόβες είμαστε πάντα εκνευρισμένοι. Βέβαια. Κουραστήκατε, το καταλαβαίνω. Δεν είναι, ξέρετε, και μικρή προσπάθεια να σβήσεις εντελώς τον εαυτό σου? Πιστεύετε ότι το να θυμάσαι είναι λιγότερο κουραστικό? Για να ξεχνάς τον εαυτό σου, μάλιστα στις συνθήκες που βρισκόμαστε, σας βεβαιώ πως χρειάζεται κουράγιο. Ασφαλώς. Ίσως έχω περισσότερο από όσο νομίζετε. Σας παρακαλώ, μη μου μιλάτε για τον εαυτό σας. Δεν με ενδιαφέρετε. Αυτό το ξέρω. Δεν με καταλάβατε. Για σας θα μιλήσουμε μια άλλη μέρα. Όχι, όχι, είναι περίτω. Ξέρετε καλά πως εγώ δεν υπάρχω. Αυτό που θα μ' άρεσε είναι να μην υπάρξει μεταξύ μας καμιά εξήγηση. Καταλαβαίνετε, να εξαφανιστείτε εντελώς. Να μην έχω την εντύπωση ότι μπαίνει ένας άλλος ανάμεσα σε μένα και σε εκείνον. Προλίγου είμαστε τρεις. Είχα αυτή την αίσθηση. Θα έπρεπε να μπορούμε να είμαστε δύο. Πολύ καλά. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Πρέπει να φερθώ σαν να είμαι πραγματικά αυτός ή όπως θα τον θέλατε εσείς να είναι? Πρέπει να μοιάζω με αυτόν ή με τις επιθυμίες σας? Με τις επιθυμίες? Δεν έχω επιθυμίες. Αφού χάρη σε μένα τον έχετε στη διάθεσή σας, γιατί δεν το στριμώχνετε στον τοίχο? Γιατί δεν τον υποχρεώνετε να σας δώσει επιτέλους αυτή την εξήγηση που αρνείτε να δώσει τόσο καιρό? Ίσως να έχετε μια ανευχάριστη έκπληξη. Ίσως να μην είναι τόσο αδιάφορος όσο πιστεύετε. Ω, δεν θα ήταν πια αυτός αν έπαβε να είναι αδιάφορος. Δεν αγαπάτε αυτόν. Αγαπάτε τον πόνο σας. Αυτός. Μόνο αυτός ο ίδιος θα μπορούσε να με γιατρέψει. Ναι, μα δεν θέλετε να γιατρευτείτε. Ίσως. Δηλαδή, ο ρόλος μου εδώ είναι να σας βασανίζω? Να γυρίζω σιγά σιγά το μαχαίρι στην πληγή σας? Ναι. Μόνο αυτό με ανακουφίζει. Όταν σε πονεί το δόντι σου, ο καλύτερος τρόπος να μην υποφέρεις είναι να διασκεδάζεις τον πόνο σου. Ή να βγάζεις το δόντι σου. Είπατε πως ήρθατε εδώ με την απόφαση να ξεχάσετε. Δεν σας ζήτησα να με διασκεδάσετε. Τότε σταματήσω με αυτό το ανόητο και βασανιστικό παιχνίδι. Πού θα καταλήξει? Στο τίποτα. Όπως όλα τα παιχνίδια. Το δέχτηκα χωρίς να σκεφτώ. Δεν σας γνώριζα τότε. Τώρα αισθάνομαι πολύ φιλία για σας και βλέπω τους κινδύνους. Ποιους κινδύνους? Αγαπάτε πολύ τα όνειρά σας. Και εγώ δεν έχω το δικαίωμα να... Δεν έπρεπε να αρχίσετε. Προτιμώ να φύγω. Όχι, σας το απαγορεύω. Σας έχω πολύ ανάγκη τώρα. Σας παρακαλώ, αφήστε με να φύγω, θα σας κάνω κακό. Τόσο το καλύτερο, θα του μοιάσετε ακόμα περισσότερο. Μα δεν είμαι ο Ανδρέας, το ξέρετε πολύ καλά. Μα ναι, είσαστε αυτός. Είσαστε όταν το θέλετε. Και όταν το θέλω κι εγώ. Ανέτα. Ανδρέα. Τι κάνετε εκεί? Σε μένα γράφετε προηγουμένως. Πώς το ξέρετε? Θέλω να δω αυτό το γράμμα. Τρελαθήκατε. Σας το απαγορεύω. Μη, με ποιο δικαίωμα? Αυτό το γράμμα είναι για μένα, δεν είναι έτσι? Σας απαγορεύω να το διαβάσετε. Έχει το όνομά μου, κοιτάξτε. Δεν απευθύνεται σε εσάς. Το γράψετε για μένα? Όχι, για τον εαυτό μου. Για τον εαυτό μου μόνο. Δώστε μου το γράμμα. Όχι, θέλω να τα μάθω όλα. Κλείνω τα μάτια μου, Ανδρέα. Και νομίζω πως βρίσκομαι στην αγκαλιά σου. Μα τα ξανανοίγω και είμαι μόνη με μια ατέλειωτη ημέρα του καλοκαιριού μπροστά μου. Ο ήλιος είναι πολύ δυνατός. Έχω αφάνταστη επιθυμία να είμαι ευτυχισμένη. Φύγετε. Ανέτα. Φύγετε. Δεν είχατε το δικαίωμα να διαβάσετε αυτό το γράμμα. Φύγετε. Σας στενοχώρησα. Με συγχωρείτε. Μην με πλησιάζετε. Αφήστε με να σας ζητήσω συγγνώμη. Όχι, δεν θέλω. Γιατί διαβάσατε αυτές τις φράσεις, τις γελίες? Μα δεν ήταν γελίες. Να, κοιτάξτε, θα σας το πουν τα μάτια μου. Όχι,
Δεν θα τολμήσω πια ποτέ να σας κοιτάξω. Μην με κοιτάτε λοιπόν. Δεν υπάρχει λόγος να κλαίτε ούτε να ντρέπεστε και προπάντων απέναντί μου. Δεν είμαι ο έμπιστός σας, ο φίλος σας. Σε ποιον θα τα πείτε όλα αν όχι σε μένα? Ποιος είσαστε? Αυτός που θέλετε να είμαι. Δεν αναγνωρίζω τη φωνή σου. Είσαι στα αλήθεια εσύ? Ανέτα. Μικρή μου Ανέτα. Ανδρέα. Ανδρέα. Μου μιλάς πολύ τρυφερά. Με κοροϊδεύεις ακόμα. Μα γιατί αμφιβάλλεις πάντα για μένα? Η τρυφερότητά σου είναι πιο σκληρή από την περιφρόνησή σου. Γιατί θέλεις πάντα να πιστεύεις ότι σε περιφρόνω? Ξέρω καλά ότι με κοροϊδεύεις. Η φωνή σου δεν είναι ειλικρινής. Ποτέ δεν ήταν αληθινή. Ποτέ δεν μου μίλησες με αυτόν τον τρόπο. Εκτός από το βράδυ, όταν είμαι ολομόναχη. Και τώρα είσαι ολομόναχη. Λες ψέματα. Λες ψέματα, ναι. Μα τι σημασία έχει? Θα προσπαθήσω να σε πιστέψω. Το έχω τόση ανάγκη. Μη φοβάσαι. Γιατί να φοβηθώ? Κι εγώ φοβάμαι λίγο. Θέλω να σου μιλήσω, αλλά φοβάμαι μη γίνω γελίος. Και ξέρεις, γίνεται κανείς γελίος όταν θέλει να ανοίξει την καρδιά του. Το ξέρω. Γι' αυτό η ηρωνία είναι απαραίτητη. Δεν είναι έτσι? Όταν έχει κανείς λίγη ντροπή... Τότε εγώ είμαι τελείως αδιάντροπη. Δεν ήθελα να πω αυτό. Άκουσέ με. Είμαι δική σου. Είμαι δική σου, Ανδρέα. Είμαι δική σου από τόσο πολύ καιρό. Να, σε αισθάνομαι κοντά μου. Ακούω την καρδιά σου, Ανδρέα. Ανδρέα, τι γρήγορα που χτυπάει. Ανέτα. Όχι, όχι. Άφησέ με να κουμπίσω το μετωπό μου στον ώμο σου. Ανέτα. Μη μιλάς. Είναι τόσο ωραία. Αυτό μου φτάνει. Γιατί να λες ψέματα? Άφησέ με μόνο να ξεγελάω τον εαυτό μου. Μόνο με αυτά τα ψέματα έζησα. Ανέτα. Σώπα. Τι σημασία έχει ποιος είσαι? Είσαι πραγματικός μόνο μέσα στην καρδιά μου. Εγώ σε έχω δημιουργήσει. Ανέτα. Μην τα χαλάς όλα. Ξέρω τι θα μου πεις. Όχι. Δεν μ' αγαπάς. Μα το ίδιο μου κάνει. Τι ανάγκη έχω να μ' αγαπάς? Έχω τόσα να δώσω. Δεν έχω καθόλου ανάγκη να μου δώσω. Ανέτα. Μη ζητάς δικαιολογίες. Για μένα έχεις πάντα δίκιο. Ανδρέα, δεν σου κρατώ κακία. Για ποιο λόγο? Πώς? Σε έκρινε από τα φαινόμενα? Δεν είχες εμπιστοσύνη στον εαυτό σου? Φοβόσουν πως θα με κάνεις να υποφέρω. Τι, εσύ είσαι ο άτολμος? Δεν σε καταλάβαινα? Είναι αστείο. Ομολογώ πως δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό. Ανέτα, άκουσέ με. Δεν είσαι ελεύθερος? Είχες άλλους δεσμούς? Κάποια άλλη σε αγαπούσε? Ανέτα. Τώρα λυπάσαι. Έχεις τύψεις. Τύψεις? Είναι δυνατόν? Δεν είσαι πια ο ίδιος άνθρωπος? Δεν είσαι πια ο ίδιος? Ανδρέα. Ναι. Βαρκελόνη, Μαδρίτη, Κόρδοβα. Ανδρέα, Ανδρέας είμαστε φρόνιμοι. Θα είναι ένα ωραίο ταξίδι. Σεβίλη, Μέριντα, Μπόργκος. Δεν σου λένε τίποτα όλα αυτά τα ονόματα? Σ' αγαπώ, Ανδρέα. Ξέρεις ότι φεύγουμε σε 3 ώρες? Όχι, δεν το ξέρω. Θα πάμε με το αυτοκίνητο στα σύνορα. Μετά όλα αλλάζουν. Φοβάμαι λίγο. Αυτός ο τόπος δεν θα μ' αρέσει. Δεν πήγα ποτέ στην Ισπανία. Είσαι σαν τους ανθρώπους όταν δεν τους γνωρίζω.
Πιστεύεις να μοιάζει με την Ιταλία? Η βλάστηση ίσως. Μπορεί να εγκυστρωθώ στις οικές, στις πορτοκαλιές, στους κάκτους. Θα τρυπηθείς. Ανδρέα, ξέρεις ότι έκανα το ταξίδι του γάμου μου στην Τοσκάνη? Γιατί είχες πάει εσύ εκεί 2 χρόνια πριν. Για δες, είχα τελείως ξεχάσει. Έμεινα στα ίδια ξενοδοχεία που έμεινες εσύ. Πήγαινα να γράψω τα γράμματά μου στα ίδια ταχυδρομεία από όπου μου έγραφες εσύ. Τα μόνα έργα που θαύμαζα ήταν αυτά που είχαν οι κάρτες που μου έστειλες. Δηλαδή μια επανάληψη ταξιδιού. Φεύγουμε πραγματικά απόψε? Έκλεισα 2 θέσεις. Ορίστε, να τα εισιτήρια. Θεέ μου, πριν 2 μέρες πίστευα πως η ευτυχία βρίσκεται μόνο στο αδύνατο. Εσύ με έκανες να πιστέψω το αντίθετο. Έλεγα πως ο έρωτας δεν χρειάζεται να είναι αμοιβαίος. Σε ήξερα τόσο λίγο. Σου φόρτωνα ελαττώματα φανταστικά, το πιστεύεις? Πίστευα ότι έχεις στεγνή καρδιά, ότι είσαι εγωιστής, ακόμα και κακός. Αυτό με έκανε να κλείνομαι στον εαυτό μου, να γίνομαι και άδικη ακόμα. Εμπρός. Κυρία. Ναι. Αυτός ο κύριος περιμένει στον χώρο. Είπε πως είναι περαστικός με το αυτοκίνητο, με φίλους. Τι του απάντησες? Ότι θα ερχόμουν να σας το πω, αλλά ότι νόμιζα ότι είσαστε απεισχολημένη. Μα όχι, δεν είμαι απεισχολημένη. Να έρθει αμέσως. Όχι, στάσου. Όχι αμέσως. Μόλις χτυπήσω, σε 5 λεπτά να έρθει. Μάλιστα, κυρία. Μα τι συμβαίνει? Ω Θεέ μου. Έχεις καμιά κακή είδηση? Όχι. Όχι, δεν είναι τίποτα. Δείξε μου. Πραγματικά δεν είναι τίποτα. Μια κάρτα απλή και καλογραμμένη. Ένα πολύ κακό γούστο αστείο. Θα μπορούσε να με προειδοποιήσει. Αυτό λέω κι εγώ. Θα είχαμε φύγει χθες. Δεν καταπλέουν έτσι χωρίς προειδοποίηση. Και όσο σκέπτομαι ότι πριν από 1/4. Βλέπεις, τέτοιος ακριβώς είναι. Δεν θα τα χάσουμε βέβαια από μια κάρτα. Ορίστε. Θεέ μου, πώς δεν το σκέφτηκα. Δεν πρέπει να το ξαναδείς. Για κανένα λόγο. Πώς δεν το σκέφτηκα ότι θα ξαναγύριζε. Πριν λίγη ώρα ακόμη το λέγαμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πια. Θα έλεγε κανείς ότι κάποιο ένστικτο τον ειδοποιεί ότι η δύναμή του απειλείται. Μα τι πας ακόμη και σκέπτεσαι? Μην ονειρεύεσαι. Έρχεται να σε δει γιατί βρίσκεσαι πάνω στον δρόμο του. Αυτό είναι όλο. Με περιμένει στο σαλόνι. Τι να κάνω? Να τον διώξεις. Να κατέβω ή να τον δέχτω εδώ? Όχι, δεν θα τον δεχθείς. Στο απαγορεύω. Και θες να σου πω τι πιστεύω? Δεν έχεις καμιά όρεξη να τον δεις. Κάνεις λάθος. Η αλήθεια είναι ότι με ξανακερδίζει για μια ακόμη φορά. Είσαι τρελή. Άφησέ με. Σου απαγορεύω να κάνεις αυτή τη τρέλα. Σκέψου το. Τι περιμένεις από αυτόν? Τον περιμένω. Αυτό είναι όλο. Άκουσε με, Ανέτα. Δεν μπορώ να σε αφήσω να τον δεις. Πρόκειται για την ευτυχία σου. Αδιαφορώ για την ευτυχία μου. Είναι εδώ, το καταλαβαίνεις? Μόνο αυτό έχει σημασία για μένα. Είναι εδώ. Μόνο αυτό είναι η πραγματικότητα. Θέλω να τον δω. Πολύ καλά. Είσαι ελεύθερη. Φεύγω. Ω, με συγχωρείς. Σε ξέχασα εσένα. Ω, δεν έχεις ανάγκη να μου ζητάς συγγνώμη. Όχι, πρέπει. Ωχ, με συγχωρείς. Σε κάνω να υποφέρεις. Πα, αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Δεν φταίω εγώ. Είμαι πιο δυστυχισμένη από σένα. Προπάντων, μην ξεχάσεις τίποτα. Κρύψε τα ποτήρια, τις βαλίτσες. Μα την αλήθεια, αν μου το έλεγαν πριν 30 λεπτά ότι λογάριζα τόσο λίγο για σένα. Σου το είπα 1000 φορές. Μόνο αυτόν αγάπησα. Ναι, αλλά τον αγάπησες μέσα στην αγκαλιά μου. Και αυτό ήταν μια παραπάνω τρέλα. Μια τρέλα μέσα στις τόσες που στάθηκε η αιτία να κάνω. Η μόνη πραγματικότητα είμαι εγώ. Ακόμα καημένε μου, δεν κατάλαβες? Η παρουσία του έσβησε μέσα σε 1 δευτερόλεπτο τη μικρή ψευδέστηση που μου δίνες. Ο ρόλος σου τέλειωσε. Το φάρμακο το βρήκαμε μαζί όμως. Ποτέ δεν με γιάτρεψες. Μου δώσες μόνο ένα μέσο να ξεγελάσω τον πόνο μου. Ό,τι έχει να σου πει μπορώ να σου το πω κι εγώ. Όλα αυτά που μου λες δεν θα τα έλεγε ποτέ αυτός. Ανέτα. Μικρή μου Ανέτα. Πάψε. Πάψε, σε παρακαλώ, είναι φοβερό. Τώρα πια καθόλου δεν του μοιάζεις. Ποτέ δεν ήμουν τόσο αυτός όσο αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω πια καμιά ομοιότητα μεταξύ σας. Επιτέλους. Θα έχω την ευχαρίστηση να γνωρίσω τον εαυτό μου. Είσαι άρρωστος. Φύγε. Σε παρακαλώ. Μόνο για μια στιγμή. Δεν μπορείς να μου το αρνηθείς. Απλή επαγγελματική περιέργεια. Θέλω να διαπιστώσω αν πραγματικά κατόρθωσα να του μοιάσω. Αυτή η αντιπαράσταση είναι γελία. Θέλω να γνωρίσω επιτέλους αυτόν τον καταπληκτικό άνθρωπο. Είπα ποτέ πως είναι καταπληκτικός? Μήπως έχω πολύ πούδρα? Κοίταξε με, τα μάτια μου γυαλίζουν. Ναι, τα μάτια σου γυαλίζουν χάρη σε μένα. Ίσως, ποιος ξέρει. Μπορεί,
Μπορεί σήμερα να του αρέσω. Δικαίωμά σου να ζεις μέσα στην ψευδέστηση. Αλλά όπως και να είναι, και αν ακόμη τον αγαπάς 100 φορές περισσότερο από μένα, έχω πάντα πάνω σε αυτόν ένα πλεονέκτημα αναμφισβήτητο. Θεέ μου, αυτός είναι. Δεν είμαι έτοιμη. Πρέπει να φορέσω άλλο φόρεμα. Πρέπει να αλλάξω. Έρχομαι αμέσως. Με συγχωρείτε. Έκανα λάθος το διαμέρισμα. Είναι πιθανόν, κύριε. Η καμαριέρα με έφερε εδώ. Θα έγινε λάθος. Ποιον ζητάτε? Το διαμέρισμα της κυρίας Αρνού. Τότε δεν κάνατε λάθος. Αυτό εδώ είναι. Θα είσαστε ο κύριος Σεβινό. Με την άδειά σας, κύριε, εγώ είμαι. Αμα αυτό δεν είναι δυνατόν, κύριε. Πώς δεν είναι δυνατόν? Ποτέ δεν θα σας αναγνώριζα. Πώς? Με γνωρίζετε, λοιπόν? Ω, Ανέτα! Δεν περίμενες βέβαια αυτή την έκπληξη, ε? Πραγματικά. Έκπληξη. Σε ενοχλώ? Δεν με ενοχλείς ποτέ, το ξέρεις. Εμένα να μου επιτρέψετε, αγαπητοί φίλοι, να φύγω. Δεν πιστεύω να σας διώχνω εγώ, κύριε. Θα λυπόμουν πολύ. Μα γιατί φεύγετε? Μείνετε. Έχω τόσες δουλειές. Ένα σωρό γράμματα να γράψω. Να και να ξανακοιτάξω το ρόλο μου. Α, το ρόλο σας. Γράφετε? Αλήθεια, δεν σας συνέστησε. Με συγχωρείτε. Ο κύριος είναι ένας ηθοποιός με πολύ μέλλον. Νομίζω ότι σας έχω μιλήσει για τα... Εδώ παίζετε? Όχι, εδώ έπαιξε ένα πολύ μικρό ρόλο. Ένα ρόλο που δεν μου τέριαζε καθόλου. Ο Βουάρ μικρή Μανέτα. Χάρηκα πολύ, κύριε. Σε ενοχλώ, δεν είναι έτσι? Ήσουν με ένα φίλο? Δεν είναι φίλος. Δεν έχω φίλους. Οπωσδήποτε είναι κάποιος που φαίνεται πως με γνωρίζει. Άκουσε ίσως να μιλούν για σένα. Από ποιον? Από σένα? Μα τι έχεις? Η επίσκεψή μου σε έφερε σε αυτή την κατάσταση. Δεν περίμενα να σε δω, αυτό είναι. Μα μίλησε λοιπόν, μίλησε. Σε κοιτάζω. Σ' ακούω. Όχι, μικρή μου Ανέτα. Εσύ πρέπει να μιλήσεις. Εσύ έχεις πάντα κάτι να μου πεις. Εγώ? Όχι. Δεν έχω τίποτα να σου πω. Συμπαθητικό αυτό το διαμέρισμα. Συχαίνω με αυτή τη Λουτρόπολη. Έχει κανείς την εντύπωση ότι πνίγεται. Με το ξενοδοχείο είναι άνετο και η θέα όμορφη. Αυτό το κύπελο το θυμάμαι, είναι Λενόμπλ, δεν είναι έτσι? Γιατί αυτή η μανία να διατηρείς μαραμένα λουλούδια? Πάντα το ίδιο ρομαντική, μικρή μου Ανέτα. Ναι, πάντα. Μπορώ να καπνίσω? Επιτρέπεις? Το αυτοκίνητο με ξεθέωσε. Σ' αρέσει αλήθεια αυτό εδώ το μαξιλάρι? Γιατί γελάς? Έτσι. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Θέλω να μου πεις. Ήμουνα σίγουρη ότι δεν θα σου άρεσε. Και περίμενα να πεις ακριβώς αυτή τη φράση. Με κροϊδεύεις? Μα όχι. Όχι εγώ. Τι λες? Ώστε λέω τόσο κοινά πράγματα που ξέρεις από πριν τι θα πω. Όχι. Απλώς ξέρω τα γούστα σου. Τότε γιατί το διάλεξες αυτό το μαξιλάρι? Τα γούστα μας διαφέρουν. Και εξάλλου μήπως το ήξερα ότι θα παρουσιαστείς έτσι ξαφνικά, μετά από 6 μήνες. Είναι αλήθεια τόσος καιρός που δεν έχουμε ειδωθεί? Ναι. Την τελευταία φορά που σε συνάντησα ήταν στις 15 Φεβρουαρίου, στην έκθεση της Ιταλικής Τέχνης. Τι μνήμη. Θα πρέπει να με είχες ειδοποιήσει ότι θα αρχώσουν. Να στέλνες μια κάρτα. Μπορούσε να μην με έβρισκες εδώ. Είμαι με φίλους. Το αποφασίσαμε την τελευταία στιγμή. Από πού ερχόσαστε? Από την Αρκασόν. Απόψε θα κοιμηθούμε στον Άγιο Σεβαστιανό. Αυτό λοιπόν ήταν. Ήμουνα απάνω στο δρόμο σου. Σήμερα τα παίρνεις όλα ανάποδα. Μα τι έπαθες και με κοιτάζεις έτσι? Δεν ξέρω. Από την ώρα που μπήκες διαρωτώ με σε τι έχεις αλλάξει. Έχω αλλάξει? Το χτένισμα ίσως.
Πραγματικά. Ήταν πολύ καλύτερα πριν. Είναι περίεργο πόσο δύσκολο μου είναι. Δεν ξέρω. Μου είναι δύσκολο σήμερα να σε ξαναβρω. Αυτό μου λες κάθε φορά που με ξαναβλέπεις. Είναι ώσπου να προσαρμοστείς. Κάμε ωστόσο μια προσπάθεια. Είσαι αστεία. Σε βεβαιώ ότι είμαι πάντα ο ίδιος. Δεν καταλαβαίνω. Ούτε εγώ. Πάντα με απογοητεύεις λίγο, μα σήμερα... Όχι. Είναι απαράδεκτο να αλλάζεις τόσο πολύ. Να αλλάξεις έτσι μέσα σε 6 μήνες. Με κάνεις να φοβάμαι. Είμαι χειρότερος. Ω, ησύχασε. Είσαι πάντα το ίδιο όμορφος. Κομψός και βέβαιος για τον εαυτό σου. Έχω κουραστεί τώρα τελευταία. Πολλά γλέντια. Πάχυνα κιόλας. Δεν βρίσκεις? Δεν νομίζω. Δεν είμαι chic με αυτό το σπορ κουστούμι? Ναι, είναι πολύ ωραίο. Ίσως γέρασα λίγο. Όχι, δεν είναι αυτό. Τότε? Δεν ξέρω. Κανένας γύρω σου δεν έχει αυτή την εντύπωση της αλλαγής σου? Κανένας. Α, τότε ασφαλώς άλλαξα εγώ. Α, αυτό είναι αλήθεια. Έχεις ένα βλέμμα απόψε. Ένα βλέμμα γοητευτικό. Α, όχι. Όχι κομπλιμέντα. Μόνο αυτό έλειπε. Εσύ κομπλιμέντα. Θα ήταν γελίο. Γιατί? Ας μην μιλάμε για μένα. Να μιλήσουμε για σένα. Προσπαθώ, καταλαβαίνεις, προσπαθώ να σε ξαναβρω. Πες μου κακίες. Περίμενε, θα έρθει και αυτό. Σήμερα με κάνεις να δηλιάζω. Είναι αστείο. Εμένα όμως δεν με φοβίζεις πια καθόλου. Έχεις σήμερα στα μάτια σου μια μικρή φλόγα. Τόσο κοροϊδευτική. Λύπη. Λύπη. Αυτό είναι όλο. Α, τότε σώθηκα. Τι τα θες? Ό,τι και να κάνεις, μικρή μου, ποτέ δεν θα πάψεις να με αγαπάς. Πάλι γελάς? Ανδρέα, ξέρεις, έχω ένα φίλο. Όχι δα. Θα με συγχωρέσεις? Τι λες, δεν άξιζε τον κόπο. Αν ήτανε να έχεις ένα φίλο, μικρή μου Ανέτα, αλλά δεν θα έχεις ποτέ, είμαι βέβαιος. Και γιατί? Είσαι πολύ σοβαρή. Δεν σ' αρέσει η πραγματικότητα. Άλλαξα γνώμη. Τώρα βαριέμαι τα όνειρα. Μα και για την πραγματικότητα, εγώ εδώ είμαι. Βλέπεις, μικρή μου Ανέτα, θα μου έλειπε πολύ αν δεν με αγαπούσες πια. Σ' έχω ανάγκη. Όταν έχω στεναχώριες ή όταν είμαι στις κακοκεφιές μου, σκέφτομαι. Με θυμάται. Υποφέρει για μένα. Αυτό μου κάνει καλό. Πολύ ευγενικό, αλήθεια. Μα ναι, είναι ευγενικό. Έλα, ομολόγησέ το. Μ' αγαπάς πάντα, μικρή μου Ανέτα. Όχι. Πώς όχι? Όχι. Όχι. Εγώ πρώτη μένω κατάπληκτη. Δυστυχώς. Δυστυχώς δεν σ' αγαπώ πια. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δεν είμαι πια ο Ανδρέας. Όχι. Τι εντύπωση σου κάνω λοιπόν? Καμιά εντύπωση. Ξέρεις, με δυσαρεστεί πολύ αυτό. Σε δυσαρεστεί, ναι. Αυτό είναι. Την περίμενα αυτή τη λέξη. Είναι το μόνο αίσθημα που είσαι ικανός να αισθανθείς. Κοιτάς το ρολόι σου. Λοιπόν, κάνε γρήγορα, σε περιμένω. Τι πρέπει να κάνω, Ανέτα, για να ξαναγίνω εγώ? Να βρεις μια άλλη γυναίκα που να σ' αγαπήσει όσο σ' αγάπησα εγώ. Καλά λοιπόν. Πηγαίνω. Ξέρω κάποιον που θα μετανιώσει σε λίγο. Εγώ κιόλας έχω μετανιώσει. Καλό ταξίδι. Θα σε σκέφτομαι πάντα. Στο υπόσχομαι. Όχι, 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 Άντρε. Όχι, όχι, ποτέ, όχι. Κυρία. Άκου το. Κατάλαβες, σου είπα, γρήγορα, γρήγορα.
Θεέ μου. Έφυγε πραγματικά, μην ήσυχε. Αν έβλεπε το γούνινο παλτό του και τα γυαλιά του. Λοιπόν, έγιναν όλα ήσυχα, είσαι ευχαριστημένη. Πήγε καλά ο χωρισμός? Πολύ καλά. Έλα, διηγήσου μου γρήγορα, είμαι ανυπόμονος να μάθω. Ελπίζω να μην με απάτησες. Σε παρακαλώ. Έλα λοιπόν, μικρή μου Ανέτα, βλέπεις ότι δεν έφυγα αφού είμαι εδώ. Και τι με ενδιαφέρει αν είσαι εδώ? Δεν σε έχω ανάγκη. Μα νομίζω ότι έστειλες να με φωνάξουν. Για να σε αποχαιρετήσω. Να με αποχαιρετήσεις? Λογαριάζαμε να φύγουμε απόψε μαζί. Φύγε μόνος. Προπάντων, όχι εξήγησης. Δεν σου κρατώ κακία για ό,τι έγινε. Εγώ φταίω για όλα, μα φύγε. Λοιπόν, όχι. Πώς? Είπα όχι. Δεν έχω κανένα λόγο να φύγω. Εξαφανίστηκα όσο ήταν εδώ. Τώρα είναι πολύ απλό. Ξαναπαίρνω τη θέση του. Σε παρακαλώ, τι χρειάζεται να συζητούμε? Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Και για ποιο λόγο? Το ξέρεις πολύ καλά όσο κι εγώ. Δεν του μοιάζεις. Ποτέ δεν του έμοιαζες. Όχι δε. Εσύ μου το λες αυτό? Μην επιμένεις, είναι γελίο. Όταν σας είδα τον ένα πλάι στον άλλον και έκανα τη σύγκριση, έμεινα κατάπληκτη. Για πρώτη φορά κατάλαβα την τρέλα μου. Θα έπρεπε να τον αγαπώ τόσο πολύ για να... Βέβαια, αν μας βάλουν τον ένα πλάι στον άλλο δεν μοιάζουμε και τόσο. Μα μόλις ο ένας απομακρυνθεί, ο άλλος αρχίζει να του μοιάζει. Θα δεις. Σε μια ώρα θα είμαι πάλι αυτός. Σώπα λοιπόν, δεν είμαι τύφλη. Γελάστηκα μια φορά. Δεν θέλω να ξεγέλιαμε περισσότερο. Μα έχεις άδικο. Δεν πιστεύω να νομίζεις ότι το έκανα επίτηδες. Ότι δεν το πίστευα πραγματικά ότι του μοιάζεις, θα ήταν πολύ ταπεινωτικό για μένα. Σ' ό,τι έχω πιο ιερό στον κόσμο, ποτέ, μ' ακούς, ποτέ δεν σε κοίταξα χωρίς να σκέφτομαι αυτόν. Μα δεν αμφιβάλλω. Εξακολούθησε να σκέφτεσαι αυτόν. Όχι. Τώρα δεν είναι δυνατόν πια. Έλα. Με λίγη καλή θέληση, Ανέτα. Μικρή μου Ανέτα. Δεν υπάρχει πια μικρή Ανέτα. Δεν θα περάσουν 10 λεπτά και θα τον έχεις πάλι ανάγκη. Δηλαδή εμένα. Γιατρεύτηκα. Μ' ακούς. Γιατρεύτηκα. Δεν τον αγαπώ πια. Μιλά σοβαρά. Τέλειωσε. Μα τότε τόσο το καλύτερο. Μα δεν είναι ανάγκη να κλάψουμε. Περίφημα, πρέπει να σε συγχαρώ. Είναι θαυμάσιο αυτό που μας συμβαίνει. Μα δεν καταλαβαίνεις λοιπόν. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Σου λέω να φύγεις αμέσως. Δεν έχω πια ανάγκη ούτε από αυτόν, ούτε από σένα. Α, να με συγχωρείς. Να με συγχωρείς, μικρή μου Ανέτα. Μεταξύ του Ανδρέα και εμένα δεν υπάρχει πια τίποτα το κοινό. Το έλεγες μόλις πριν από λίγο πως δεν του μοιάζω καθόλου. Δεν του μοιάζα ποτέ. Ναι, μόνο στη φαντασία μου. Επιτέλους, κοίταξε με. Το μόνο δικό του που έχω είναι αυτά τα γάντια, η γραβάτα και το άρωμα. Και επιπλέον αυτός άλλαξε. Αισθάνομαι τόσο διαφορετικός από αυτόν που για όλο τον κόσμο θα μου ήταν αδύνατο να τον μιμηθώ τώρα που τον γνωρίζω. Κανείς δεν σου ζητάει πια να τον μιμηθείς. Το λες αλήθεια? Έχω δηλαδή το δικαίωμα να είμαι λιγάκι ο εαυτός μου? Να σε ό,τι θέλεις. Το ίδιο μου κάνει. Εκμεταλλεύτηκες την εμπιστοσύνη μου. Έπαιξες μαζί μου. Εποφελήθηκες από την κατάσταση. Για στάσου, όχι. Όχι και να αντιστρέφομαι τους ρόλους. Δεν έχεις τίποτα να μου κατηγορήσεις. Το μόνο που έκανα ήταν να σε υπακούσω. Σε παρακαλώ. Δεν παραπονιέμαι. Μου ήταν γλυκιά αυτή η υπακοή. Αλλά η υπομονή έχει και τα ωριά της. Για να σε ευχαριστήσω δέχτηκα να παίξω αυτό το ανόητο παιχνίδι. Ο Θεός μόνο ξέρει τι επιθυμία είχα να τον ξαποστείλω αυτόν τον τύπο σου. Έσβησα τον εαυτό μου ως το τέλος. Σε έβγαλα από τα όνειρά σου. Σε ξανάφερα στην πραγματικότητα. Κατάφερα επιτέλους να σε σώσω και για ανταμοιβή μου ζητάς έτσι ψυχρά να φύγω. Λοιπόν, όχι. Όχι. Δεν θα σε αφήσω να ξαναπέσει τη μοναξιά σου και στη λύπη σου. Δεν θα σου ζητάω να με αγαπήσεις. Για την αγάπη έχεις μια αντίληψη πολύ περίεργη. Θα σε κρατήσω όμως και χωρίς τη θέλησή σου. Δεν είμαι χωρίς καρδιά εγώ, ούτε αχάριστος. Ξέρω καλά τι έχω πάρει. Δεν πήρες απολύτως τίποτα. Θα μου επιτρέψεις να δίνω σε μερικές αναμνήσεις μεγαλύτερη αξία από όσοι τους δίνεις εσύ ίδια. Τις ονειρεύτηκες. Τις ονειρευτήκαμε μαζί. Θες να μάθεις την αλήθεια, μικρή μου Ανέτα? Τη μόνη αλήθεια. Όχι. Δεν θέλω να μάθω. Ναι. Κρύψου τον νόμο μου. Εγώ βλέπω για λογαριασμό σου. Αν έπαψες να αγαπάς τον Ανδρέα, είναι γιατί κάποιος άλλος πήρε τη θέση του. Ένας άλλος? Άλλος? Για ποιο λόγο? Γιατί επιμένεις να ζητάς το λόγο?
Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, το ξέρεις πολύ καλά. Είχες διαλέξει τον Ανδρέα. Ήταν όμως ο άνθρωπος που σου τέριαζε λιγότερο από όλους. Δεν είμαι ούτε πιο όμορφος ούτε καλύτερος. Και επιπλέον δεν με διάλεξες. Είχα την τύχη να σου αρέσω γιατί του έμοιαζα κάποια μέρα. Και δεν σου αρέσει πια αυτός γιατί έπαψε να μου μοιάζει. Μα δεν σε γνωρίζω. Ποιος είσαι? Ήταν ώρα να μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Την περίμενα με κάποια ανυπομονησία. Τώρα μπορώ να σου το πω. Φέρθηκες πολύ απερίσκεπτα. Τι θέλεις να πεις? Ξέρω όλη τη ζωή σου και δεν ξέρεις τίποτα για τη δική μου. Πρέπει να ομολογήσω ότι σαν γυναίκα που είσαι δεν φάνηκες καθόλου περίεργη. Με κάνεις να φοβάμαι. Λοιπόν, δεν σκέφτηκες ποτέ ότι μπορούσα κι εγώ να έχω ένα παρελθόν? Και ίσως κάπου ένα παρόν? Μα είναι φοβερό. Μπορούσα να έχω υποχρεώσεις. Μια γυναίκα ζηλιάρα, παιδιά, γονείς. Τι? Ένα σκύλο. Πώς? Όχι, όχι, ήσυχες. Είμαι ελεύθερος σαν τον άνεμο. Είμαι μόνο δικός σου. Ξέχασα όμως. Ξέχασα κάτι πολύ σοβαρό. Σου το είπα? Μα τι λοιπόν? Ότι σ' αγαπώ. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αλλά αντίθετα από σένα, εγώ ξέρω καλά γιατί σ' αγαπώ. Συνήθως προφέρουμε αυτή τη λέξη προτού τη σκεφτούμε. Εγώ αν μιλάω σήμερα, ξέρω πολύ καλά γιατί πράγμα μιλάω. Ποτέ δεν αισθάθηκα τον εαυτό μου τόσο άτολμο. Θεέ μου, σκεφτόμουν, αν δεν της αρέσω. Έλα. Όχι. Έλα κοντά μου. Όχι. Άκουσε, μικρή μανέτα. Άφησέ με. Άκουσε. Άκουσε για πρώτη φορά ότι είναι η δική μου καρδιά αυτή που χτυπάει. Η δική μου και όχι ενός άλλου. Όχι, 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 σε παρακαλώ, άφησέ με. Η δική μου μόνο. Άφησέ με. Κοίταξε με στα μάτια. Όχι έτσι. Πιο καλά. Ακόμη δεν είμαι εγώ που βλέπεις. Δεν θέλεις να κοιτάξεις τον αγαπημένο σου? Τι? Έχω αλήθεια εγώ? Έναν αγαπημένο? Είναι αλήθεια. Και δεν ξέρω ούτε το όνομά του. Ραϊμόν. Ραϊμόν. Ποτέ δεν θα συνηθίσω αυτό το όνομα. Έλα. Έλα, πες το. Ραϊμόν. Ραϊμόν. Όχι. Ανδρέα. Ανδρέα. Ας είναι κι έτσι. Στο κάτω-κάτω, αν αυτός ευχαριστεί, με τον καιρό θα καταλήξεις να μας μπερδεύεις. Ανδρέα. Τίποτα από ό,τι μπήκε στην καρδιά μας δεν σβήνει εντελώς. Με τα συντρίμια της αγάπης αγαπάμε πάντα. Ανδρέα. Όχι. Όχι. Ραϊμόν. Ραϊμόν. Αγάπη μου. Στο θέατρο της Τετάρτης ακούσατε την κομεντή «Έρωτας διαλογαριασμών τρίτου» του Κλοντ Ροζέ Μαξ. Έπαιξαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνε. Μέρι Αρώνη, Ανέτα. Τέλη Ζώτος, Ζιλμπέρ. Πέτρος Φυσούν, Ραϊμόν. Θεόδωρος Συριώτης, Γκαρσόνι. Λίλιαν Μινιάτη, Σούζη. Εκατερίνη Μιλιδάκη, Καμαριέρα. Γιάννης Ευαγγελίδης, Ανδρέας. Η μετάφραση του έργου «Έρωτας διαλογαριασμών τρίτου» ήταν της Λούλας Κασιμάτη.
Η μουσική επιμέλεια της Αργυρός Μεταξά. Επιμέλεια ήχων Άρτεμις Τροΐζου.